Πάμε όμως στην αθλητική μας ενότητα. Δεν προλαβαίνω να γυρίσω πλάτη σε αυτή την εκπομπή. Έχει αλλάξει κατευθείαν το πάνελ. Θα με μάθει να χορεύω κριτικά κάποια στιγμή. Αμέ, όποτε θέλεις. Όχι στον αέρα, φαντάζομαι. Χωρίς να γελάει κανείς. Όχι στον αέρα. Οι δυο μας. Εντάξει. Ναι, οι δυο μας. Ούτε τα μαθήματα να μην δει κανείς αν γίνεται. Εντάξει. Λοιπόν, έχουμε εκλεκτό καλεσμένο. Καλησπέρα. Έχουμε εκλεκτό καλεσμένο. Καλησπέρα και σα. Έχουμε την τιμή να έχουμε μαζί μας τον Γιώργο τον Βλάχο. Ο κόσμος, ειδικά οι παλιοί, γνωρίζουν. Μόνο θα πω ότι είχε παίξει με τον Παναθηναϊκό στο Γουέμπλεϊ το 1971 στο Κύπελλο Πρωταθλητών το τελικό. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι μιλάμε για ένα ζωντανό θρύλο του ποδοσφαίρου μας. Όμως απόψε τον καλέσαμε, Νικολέτα, για ένα παραπάνω λόγο, για έναν έξτρα λόγο, διότι πρόλαβε στα πρώτα τους παραγωγικά βήματα τους αδερφούς Παύλο και Θανάση Γιαννακόπουλο που έφυγαν μέσα σε 9 μήνες από τη ζωή. Ένα μεγάλο κεφάλαιο για τον αθλητισμό. Ακριβώς, ακριβώς. Και ο Γιώργος ο Βλάχος τους θυμάται στα πρώτα τους χρόνια και νομίζω πως είναι κάτι ιδιαίτερο αυτό που συμβαίνει. Κύριε Βλάχο, δεκαετία 70 αρχές, βρίσκεσαι στον Παναθηναϊκό και ο Παύλος και ο Θανάσης Γιαννακόπουλος είναι και αυτοί νέοι σαν παράγοντες. Εσείς νέος είχατε βρεθεί εκεί από την Κέρκυρα σαν ποδοσφαιριστής. Είχατε ζήσει κάποιες εμπειρίες που λίγοι τις έχουν και λίγοι τις θυμούνται. Καλησπέρα κυρία Σαφγενάκη, καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Πραγματικά όταν πήγα στο Παναθηναϊκό το 1968, μετά από 2-3 χρόνια ήρθαν παράγοντες οι αδερφοί Γιαννακοπουλέοι που λέγαμε εμείς, ο Θανάσης με τον Παύλο. Εκεί συναντηθήκαμε, ήταν στο ερασιτεχνικό τμήμα, τότε το ποδόσφαιρο ήταν ερασιτεχνικό, το μπάσκετ, όπως το θυμάστε καλά και έχεις διαβάσει. Βεβαίως. Ήταν ερασιτεχνικό, το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο. Αναλάβανε παράγοντες του Παναθηναϊκού, σιγά σιγά εδρωθήκανε σαν οικογένεια λόγω των συνθηκών και της δυνατότητας οικονομικής που είχαν. Αναλάβανε τον Παναθηναϊκό. Παρότι ο Παναθηναϊκός ήταν μια μεγάλη ομάδα στο μπάσκετ εκείνη την εποχή μαζί με την ΑΕΚ, αν θυμόμαστε, το 1968 το μεγάλο. Βεβαίως. Την μεγάλη επιτυχία της ΑΕΚ, καταφέρανε οι άνθρωποι σιγά σιγά κάνοντας μια πάρα πολύ καλή ομάδα που διακρίθηκε σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Είναι αξιέπαινοι, δώσανε και τον τελευταίο τους σε αυτό. Δεν τους ενδιέφερε ούτε στο σπίτι να πάνε, ούτε καμιά φορά και στην επιχείρησή τους τη φαρμακευτική που είχαν και που υπάρχει ακόμα. Το αποτέλεσμα, ο Παναθηναϊκός να γνωρίσει μεγάλες δόξες στο τιμόνι αυτών των δύο ανθρώπων, εκτός και του τρίτου, γιατί υπήρχε και τρίτος άδερφος. Ακριβώς. Κύριε Βλάχο, το θέμα είναι ότι αυτές τις ημέρες καταλάβαμε ότι ήταν κοινή αποδοχή. ΑΕΚτζίδες, Ολυμπιακοί, ΠΑΟΚτζίδες, όλοι μίλησαν με τα καλύτερα λόγια. Ανεξάρτητα από την ομάδα την οποία είναι κανείς, αναγνωρίζω ότι είχαν μια υπόσταση. Νομίζω πως ήταν και το μεγαλύτερο επίτευγμα. Δεν μπορεί κανείς να μην αναγνωρίσει τις προσπάθειες του Παύλου και του Θανάση στον Παναθηναϊκό. Πάντα, και να θυμίσουμε αυτήν την κάποια εποχή, λίγο παρένθεση Πιτροχάδη, ότι τότε. Όταν εμείς πήγαμε στο τελικό της Ευρώπης με τον Παναθηναϊκό, ήταν μαζί μας οι Ολυμπιακοί, οι Αγκζίδες, οι Παουκζίδες, σχεδόν όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτούς τους ανθρώπους καταφέρανε αυτοί οι άνθρωποι μέσα από τις κινήσεις που κάνανε να ήταν αποδεκτοί από όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Αυτό ήταν το σπουδαιότερο πράγμα που θα τους συντροφεύει εκεί πάνω που είναι. Αυτούς τους ανθρώπους. Mm-hmm. Τους αγαπούσε ο κόσμος. Ήταν διαφορετικοί χαρακτήρες. Ο Παύλος ήταν ο πιο σκληρός εντός αγωγικών, έτσι. Ο Θανάσης ήταν ο άνθρωπος, ο καλόβολος, ο συζητήσιμος. Και ήταν και εμάς. Γιατί τον Παύλο το 1976 τον είχα και πρόεδρο κάποια εποχή. Μετά που ήταν πρόεδρος ο Ανέστης, ο πρώην δήμαρχος των Αθηναίων, ο δήμαρχος τότε των Αθηνών. Μετά ανέλαβε ο Παύλος για ένα χρονικό διάστημα. Δεν τον κράτησε το ποδόσφαιρο, ήταν μες στο ποδόσφαιρο, ήταν κοντά στον Παναθηναϊκό, αλλά ανέλαβε την ΑΕΚ. Την ΑΕΚ, συγγνώμη, ανέλαβε τον μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Με αποτέλεσμα να φτάσει εκεί που έφτασε ο Παναθηναϊκός. Mm-hmm. Να κάνουμε μια μικρή διακοπή για ένα μικρό σύντομο πέρασμα από έναν άνθρωπο του μπάσκετ και φίλο σας. Δεν ξέρω αν έχουμε τη δυνατότητα να τον ακούσουμε έτσι για λίγο, να πάρουμε μια. Ακόμα κατάθεση για τους αδελφούς Γιαννακόπουλους από τον Δημήτρη τον Κοκολάκη. Με μεγάλη μας χαρά τον έχουμε μαζί μας. Κύριε Κοκολάκη, καλησπέρα.
από το στούντιο της Crete TV στο Ηράκλειο. Δεν ξέρω αν σας βρίσκουμε στο Ρέθυμνο. Κύριε Κοκολάκη. Δεν μας ακούει στο παρελθόν. Θα προσπαθήσουμε ξανά σε πολύ λίγο. Ανέφερε ένα όνομα τώρα που μου θυμίζει πάρα πολλά πράγματα. Με τον Κοκολάκη μεγάλωσαμε μαζί. Ήταν ένα παιδί αδύνατο. Αλλά 2 ήτανε... μέτρα και 14 εκατοστά. Ναι, ήταν. Εμείς, εγώ τον κοίταγα έτσι. Λοιπόν, μετά πήγαμε μαζί στην αστυνομία πόλεων, κάναμε παρέα. Ένας πάρα πολύ καλό παιδί και ένας μεγάλος μπασκετμπολίστας. Ναι. Κάνοντας όμως. Τώρα μας ακούει ο κύριος Κοκολάκης. Σας ακούω βεβαίως, πολύ καλά. Ο Γιώργος ο Βλάχος που έχουμε εδώ μαζί μας, σας θυμάται παιδί αδύνατο, αμούστακο. Αλλά εντάξει, τα χρόνια περάσανε βέβαια. Κύριε Κοκολάκη, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, γνωρίζω ότι είχατε μια φιλία με τον Γιώργο τον Βλάχο, τον καλεσμένο μας, αλλά σας καλέσαμε ως παλέμαχο παίχτη του Παναθηναϊκού και της Εθνικής να θυμηθείτε κι εσείς να μας πείτε δύο λόγια για τους αδελφούς Γιαννακόπουλους. Η Παναθηναϊκή οικογένεια πενθεί. Έχασε ένα από τα μεγαλύτερα στελέχη της, τους αδελφούς Γιαννακόπουλου, πρόσφατα, οι οποίοι στηρίζουν τον Παναθηναϊκό επί πάνω από 50 χρόνια και όλοι είμαστε πάρα πολύ στενοχωρημένοι που χάσαμε τον Παύλο και τον Θανάση Γιαννακόπουλο. Ήταν οι άνθρωποι που επί σειρά ετών ήταν κοντά στον Παναθηναϊκό, τον κάνανε τον Παναθηναϊκό μεγάλο, με αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός να προοδεύσει στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Και νομίζω πως έφεραν παίχτες εκτός από τα τρόπαια που δεν περιμέναμε ποτέ πως θα παίξουν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Για παράδειγμα, τον Μινίκ Βίλκινς. Τον Βίλκινς, ο οποίος δεν μπορούσε ποτέ να φανταστεί ο Έλληνας φίλαθλος ότι θα έβλεπε μέσα στο ΆΚΑ να παίζει ο Βίλκινς και στο τάφο του Ινδού. Αλλά κύριε Κοκολάκη, πάνω απ' όλα αυτά που διαβάζουμε εμείς που δεν τους γνωρίσαμε από κοντά είναι για το ήθος τους. Εκτός από τα χρήματα που έβαλαν. Βεβαίως ήταν μια οικογένεια, πάρα πολύ ηθική οικογένεια. Διδάξανε το ήθος στον αθλητισμό, αποφεύγανε τη βία και το βασικότερο απ' όλα ήταν οι μεγάλοι συμπαραστάτες μας στο μεγάλο μας Παναθηναϊκό. Σας βρίσκουμε στο Ρέθυμνο, επειδή ο κόσμος, εντάξει, από το Κοκολάκης καταλαβαίνει ότι είσαστε κριτικός, δεν ξέρω αν είσαστε εδώ στην Κρήτη τώρα. Στο Ρέθυμνο ζω, στο Ρέθυμνο, και μου είναι πάρα πολύ δύσκολο και λυπάμαι γι' αυτό που δεν θα μπορέσω να παρευρίσκομαι στη κηδεία του Θανάση Γιαννακόπουλου. Mm-hmm. Με τον Γιώργο τον Βλάχο που έχουμε απόψε εδώ, γνωριστήκατε τη δεκαετία 70 στην Αθήνα. Μας έλεγε εδώ μόλις ότι ήσασταν στην αστυνομία πόλεως μαζί. Ποδόσφαιρο ο Γιώργος ο Βλάχος, εσείς στο μπάσκετ, αλλά ήσασταν πολύ κοντά εκείνα τα χρόνια. Με τον Γιώργο γνωριζόμαστε γιατί από τον Παναθηναϊκό από το 69 που πήγα, ο Γιώργος ήρθε μετά από το 70 και παράλληλα είμαστε και συνάδελφοι στην αστυνομία πόλεων επί 4 ετών. Μέχρι που ο Γιώργος επέλεξε να απομακρυνθεί και να παραιτηθεί από την αστυνομία. Παραιτήθηκα γιατί παντρεύτηκα στην Κρήτη, Δημητράκη, την πατρίδα σου. Καλό αυτό όμως, σου δώσαμε κριτική. Τι άλλο εντάξει, ο Θεός, μέχρι στιγμής, μέχρι και σήμερα καλό. Γιώργο, χαίρομαι πολύ που σε ακούω. Να σε καλά, Δημητράκη, να σε καλά και εγώ χαίρομαι πραγματικά. Να τα πούμε, Γιώργο, από κοντά. Και εγώ χαίρομαι πραγματικά και κάποια στιγμή θέλω να βρεθούμε, είτε ερχόμενος εγώ στο Ρέθυμνο. Στο Ηράκλειο, Γιώργο, ζήσει στα Χανιά. Όχι, στο Ηράκλειο, στο Ηράκλειο, Δημητράκη. Στο Ηράκλειο. Και κάποια στιγμή, Γιώργο, να αφήσει το τηλέφωνό σου εκεί στο πάνελ να. Για να μου το δώσουν κάποια στιγμή. Βεβαίως, θα κύριε σε βρω, θα πάρω. Εδώ, θα... Γιατί είναι πολλά χρόνια που δεν σε έχω δει. Θα πάρω τηλέφωνο τον άλλο Κοκολάκη. Θα κανονίσουμε να σας φέρουμε εδώ, να σας μίξουμε εδώ στο σπίτι. Από το στόμα μου το πήρες, Γιώργο. Εγώ και πήγαμε μαζί. Και θα βρεθούμε. Ο Γιώργος ο Κοκολάκης βρίσκεται εδώ στο Έθιμο τώρα. Και εδώ στο στούντιο θα κάνουμε μια συνάντηση. Να είστε και οι δύο εδώ για να έχουμε και περισσότερο χρόνο να τα πούμε. Όποτε θέλετε, σφινίζουμε με στη διάθεσή σας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τι κάνουμε σε αυτή την εκπομπή. Ακόμα και ανθρώπους, μεγάλα ονόματα του ελληνικού αθλητισμού που έχουν βρεθούν τόσα χρόνια. Μόνο μην πεις να πάω να παίξω ποδόσφαιρο. Όχι. Είπαμε, εσύ η δέσμευσή σου είναι να με μάθεις να χορεύω. Κλείνοντας,
Πραγματικά, Νικολέτα, είναι συγκινητικές αυτές οι στιγμές, θεωρώ, γιατί είναι μεγάλοι άνθρωποι του αθλητισμού μας. Από τον μπάσκετ, ο κ. Κοκκολάς που ακούσαμε, ο Γιώργος Βλάχος από το ποδόσφαιρο. Κύριε Βλάχο, για να κλείσουμε, δεν ξέρω με ποιο τρόπο θέλετε εσείς. Νομίζω ότι έχετε προσφέρει πολλά στο κριτικό ποδόσφαιρο, στο κριτικό αθλητισμό. Ήρθατε από την Αθήνα, ήσασταν από την Κέρκυρα, αλλά αγαπήσατε το Ηράκλειο. Εγώ χαίρομαι που πραγματικά η αδερφή Γιαννακόπουλη και η οικογένεια των Αγγελοπουλεών και όλοι όσοι είναι στο μπάσκετ, κατά 90% μπορώ να πω ότι αγαπάνε αυτό που κάνουν. Είναι να πω εντός αγωγικών υγιείς παράγοντες, κοιτάνε την ομάδα, δεν κοιτάνε το συμφέρον τους, με αποτέλεσμα να οι ομάδες τους, στο κεντρικά ο Παναθηναϊκός, να διαπρέπει από την εποχή τη δικιά μου μέχρι και τώρα, μέχρι και σήμερα που έχουν περάσει σχεδόν 50 χρόνια, να διαπρέπει στο ελληνικό, αθλητισμό και στον ευρωπαϊκό αθλητισμό. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ούτως ή άλλως δεσμευτήκαμε εδώ με τη Νικολέτα ότι θα σας έχουμε μια εκπομπή μαζί με τον Δημήτρη τον Κοκολάκη. Να θυμηθείτε τα παλιά, διότι σήμερα θέλαμε να μιλήσουμε για τους αδελφούς Γιαννακόπουλους που είναι μεγάλη απώλεια. Ακριβώς. Μα γι' αυτό εγώ είπα ότι οι αδελφοί είναι μεγάλη απώλεια. Αλλά κάποια στιγμή όλοι θα φύγουμε. Το θέμα είναι τι αφήνουμε πίσω. Τι αφήνουμε. Έτσι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Σακανάκη. Να είστε καλά, κύριε Γιώργο. Να είστε καλά. Γιώργο, σε ευχαριστούμε και εσένα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.